Στο σημερινό μάθημα ασχοληθούμε με την εξέλιξη του ύπου. Η εξέλιξη του ύπου χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια ω παράδειγμα εξέλιξη. Και ο λόγο είναι ότι το αρχείο των απεριθμάτων είναι πάρα πολύ καλό και ω εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικού σκοπού. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την εξέλιξη του ύπου ω ένα παράδειγμα εξέλιξη. Σήμερα ζουν 7 διαφορετικά είδη των ύπων. Είναι οι ζεύρες, τα άγρια άλογα, οι γάιδαροι και οι όναγροι. Πιο συγκεκριμένα ζουν τρία είδη ζεύρα και τρία είδη γαϊδάρων. Και υπάρχει φυσικά και το άγριο άλογο. Από πάρα πολύ παλιά, δηλαδή από την αρχή της παλαιοντολογίας, είχαν φτιάξει οι Ευρωπαίοι παλαιοντολόγοι, για παράδειγμα ο Γκοντρί ή ο Κομπαλένσκι, μια σειρά εξέλιξη όπου έλεγε ότι η εξέλιξη του αλόγου έγινε στην Ευρώπη από μικρόσωμους ύπους, οι οποίε ήταν τριδάκτυλοι και σιγά σιγά εξελίχθηκαν προ τον σημερινό ύπο, όπου είναι με ένα δάκτυλο. Την ίδια εποχή που δουλεύαν οι Ευρωπαίοι Πολαντολόγοι, είχε αρχίσει η κατάκτηση τη Άγρια Δύση. Εκτό από του πρωτοπόρου, οι οποίοι πηγαίνανε για να βρουν εκτάσει για να εγκατασταθούν και να καλλιεργήσουν, υπήρχαν και οι επιστήμονε φυσικά. Κάποιο από αυτού ήταν ο Μάρ. Ο Μάρ ήταν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Yale. Και εδώ τον βλέπετε μια φωτογραφία του Mars και δίπλα υπάρχει μια φωτογραφία της εξερευνητική του αποστολής. Ο Mars είναι κάπου στο μέσον, στη δεύτερη σειρά. Ο Mars συνέλεξε απολυθώματα και κατέληξε στο εξή συμπέρασμα. Ότι επειδή στην Αμερική υπάρχουν περισσότερα απολυθώματα ύπων από ό,τι υπάρχουν στην Ευρώπη, η εξέλιξη του ύπου έγινε στην Αμερική και όχι στην Ευρώπη. Και συγκεκριμένα, τα άλογα εξελίχθηκαν στην Αμερική και κατά καιρού περνάγανε στην Ευρασία. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο το πώς είναι δυνατόν να περνάγανε, αλλά περνάγανε και αυτό το είχε πει και ο από την εποχή εκείνη, μέσω του Βερίγκιο Πορθμού. Βλέπετε στους χάρτες που έχουμε, έχουμε την Αμερική από τη μια μεριά και την, Ευρα... την, Ευρασία από την άλλη. Αλλά στην πραγματικότητα η Αμερική έρχεται πάρα πολύ κοντά στην Ευρασία μέσω του Βερίγκιο Πορθμού. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, μια... από το Google Earth, όπου δείχνει τον περίγγιο βαθμό και κάπου σε ένα σημείο έχει κάτι νησάκια και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από αυτά τα νησάκια. Σε περίοδους χαμηλής στάθμης θάλασσας, αυτός ο πορθμός γίνεται ξηρά. Συγκεκριμένα σε περίοδους χαμηλής στάθμης θάλασσας, η Βόρεια Αμερική ενώνεται με τη Σιβηρία. Σε αυτές τις περίοδους είναι δυνατή η μετανάστευση ζώων από την Αμερική στην Ευρασία και από την Ευρασία στην Αμερική. Οπότε όταν υπήρχε χαμηλή στάθμη θάλασσα, είχαμε λοιπόν μετανάστευση αλόγων από την Αμερική στην Ευρασία. Και αυτό που βρίσκαν οι Ευρωπαίοι παλαντολόγοι ήταν ότι κάποια ίδια Αμερικάνικα μετανάστευαν εκεί και τα βρίσκανε σε μια σειρά. Και είχαν την εντύπωση ότι η εξέλιξη έλαβε χώρα στην Ευρώπη, ενώ στην πραγματικότητα η εξέλιξη έλαβε χώρα στην Αμερική. Ο Μάρς όμως είπε και κάτι άλλο. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, είπε ο Μάρς, υπήρχε μια βαθμιαία αύξηση του μεγέθους του αλόγου, τα δόντια του γινόταν μεγαλύτερα και τα πόδια του από πενταδάκτυλα γίνανε τριδάκτυλα και μετά μονοδάκτυλα. Εδώ βλέπετε ένα σχέδιο που είναι από τις εργασίες της εποχής εκείνης. Το επιχείρημα ήταν το εξή. Όταν ένα ζώο ζει μέσα στο δάσο, αυτό που τα τα ζώα μέσα στα φύλλα δεν είναι άλογα, απλά είναι δύο ζώα του δάσου, μπορεί να κρυφτεί. Όταν σε κυνηγάνε, Μπορείς να κρυφτείς μέσα στο δάσος και να αποφύγεις τους εχθρούς. Όταν όμως είσαι στην παιδιάδα, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Θα πρέπει δηλαδή να τρέχεις πάρα πολύ γρήγορα για να αποφύγεις τους εχθρούς. Και μάλιστα, όχι μόνο πρέπει να τρέχει κανείς πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θα πρέπει να τρέχει και για πολλή ώρα. Διότι καθώ στην πεδιάδα με χόρτο, σε μια χορτολιβαδική έκταση, δεν υπάρχουν μέρη να κρυφτεί, ο εχθρό σε βλέπει όλη την ώρα. Οπότε θα πρέπει να τρέχει και γρήγορα για να τον αποφύγει, αλλά και, πιο, και, με μεγάλη αντοχή, δηλαδή για πάρα πολλή ώρα, ώστε αυτό που σε κυνηγάει να κουραστεί και να σταματήσει. Όταν κανεί έχει μακρύτερα πόδια, έχει μεγαλύτερο διασκελισμό. Επίση, όταν τα, τα απότερα, τα εκατοφερή μέρη των ποδιών του έχουν μικρότερο βάρος και έχουν μικρότερο βάρος όταν έχουν λιγότερα δάκτυλα, το να πηγαίνει μπρο και πίσω το πόδι είναι ενεργειακά πιο οικονομικό. Οπότε κουράζεται το ζώο λιγότερο. Εδώ έχω ένα παράδειγμα ότι ενώ ανάπηρο έτρεχε σε, όχι σε παρολυμπιακού αγώνε, έτρεχε και σε κανονικού αγώνε και κέρδιζε. Και όλοι το θαυμάζανε. Όμω, άμα το σκεφτείτε, αυτό είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με του κανονικού αθλητέ διότι τα πόδια που έφερναν μπρο και πίσω ήταν πιο ελαφριά σε ό,τι αφορά το απότερο μέρο του. Ουσιαστικά είχε αναπτύξει μέσω τη τεχνολογία μια πρακτική την οποία πράγμασταν τα άλογα κατά τη διάρκεια τη εξέλιξη. Δηλαδή να έχει μακριά και ελαφριά πόδια προ το απότερο μέρο, το κάτω μέρο δηλαδή. Οι άνθρωποι τη εποχή εκείνη είχαν πέσει σε μια παγίδα. Η παγίδα ονομάζεται Ορθογένεση. Ίσως να έχετε δει διαγράμματα σε, σε διάφορα σημεία που παριστάνουν την εξέλιξη του ανθρώπου και τον δείχνουν να είναι έτσι σκυφτός και μετά σιγά σιγά να όρθιο, ή Ίσως να έχετε δει σε παιδικά βιβλία την εξέλιξη του αλόγου που να, ή σε εγκυκλοπαίδειες που να είναι έτσι μικρό και σιγά σιγά να μεγαλώνει. Η θεωρία της ορθογέννησης δεν ευσταθεί. Ουσιαστικά οι άνθρωποι της εποχής εκείνης νομίζαν ότι η εξέλιξη λειτουργεί σαν μια γραμμή. Δηλαδή από το ένα ζώο σιγά σιγά η εξέλιξη οδηγεί σε ένα άλλο ζώο και ούτω καθεξής. Δηλαδή σκεφτόταν ότι η εξέλιξη λειτουργούσε σε ευθείε γραμμέ. Σήμερα ξέρουμε ότι η εξέλιξη δεν είναι έτσι. Ο Γκίτλεϊ είχε κάνει ένα σκαρίφι που είχε βάλει τι διάφορε ομάδε των αλόγων, αλλά δεν είχε τολμήσει να τα βάλει το ένα δίπλα στο άλλο. Εδώ ο Στρίτον έκανε μια εξέλιξη αυτή στο κέντρο που βλέπετε την εξέλιξη του ύπου την οποία την παρουσιάζει πρακτικά σαν ένα σπαράγγι όπου προς το τέλος, τέλος, τέλος εμφανίζονται διάφοροι επιμέρους κλάδοι. Ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την εξέλιξη του ύπου σε μια σωστή σειρά και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μας έδειξε πως τα απολυθώματα μας δείχνουν ότι συμβαίνει η εξέλιξη ήταν ο George Gaylord Σίμψον. Ο Σίμψον έδειξε ότι η εξέλιξη είναι όχι γραμμική, αλλά θησανοειδής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, οι οποίοι οδηγούν σε αυτή την εικόνα που βλέπετε. Η εικόνα που έχετε δίπλα σας είναι η εικόνα της εξέλιξης του αλόγου, έτσι όπως την δημοσίευσε ο Σίμψον. Και εδώ βλέπετε την εικόνα της εξέλιξης του αλόγου έτσι όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα, με κλαδιστική, όπως κάναμε στο προηγούμενο μάθημα. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει, απλά χρησιμοποιούν νέες μεθόδους για να αποτυπώσουν την εξέλιξη. Θα σας παρουσιάσω τώρα την εξέλιξη του αλόγου έτσι όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα. Στην Ευρώπη υπήρχε μια σειρά ύπων, οι οποίοι λέγονταν παλαιοθύρια και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σειρά απολυθωμένων ε, παλαιοθυρίων, ειδικά από το Μέσελ της Γερμανίας. Το μέσο τη Γερμανία ήταν μια λίμνη. Ήταν μια λίμνη που ήταν πολύ κοντά σε εφέστια. Σε... Βγαίνανε αέρια από τα εφέστια που σκοτώνανε τα ζώα και τα οποία τα θάβανε μέσα στη λίμνη. Η λίμνη όμω ήταν ανοξική και έτσι διατηρούνταν πάρα πολύ καλά τα, τα σώματά του. Για παράδειγμα, έχουμε βρει ότι είχαν κοντά στρογγυλά αυτιά. Είχαν κοντέ φουντωτέ ουρέ, όπω βλέπετε στην διπλανή φωτογραφία. Επίση, ξέρουμε τι τρώγανε, γιατί μέσα έχουν βρεθεί απολυθωμένα και τα εντόστιά του. Ξέρουμε, α πούμε, ότι το συγκεκριμένο ζώο είχε φάει στα φύλλα. Και εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση αυτών των αρχαίων ύπων. Όπω σα περιέγραψα, ήταν μικρά ζώα με στρογγυλά αυτιά και φουντουτέ ωραίε. Εδώ βλέπετε κάποιου άλλου ύπου επίση του, 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 του Ιωκένου τη Ευρώπη, όπου μάλιστα σε έναν από αυτών, εκεί που είναι σημειωμένο, έχουν, έχει βρεθεί ένα έμβριο. Δηλαδή, ακόμα δεν είχε γεννήσει το ζώο όταν πέθανε. Αυτή ήταν η ύπη του Ιωκένου της Ευρώπης. Και περνάμε στην Αμερική. Εδώ βλέπετε τον μικρότερο ύπο που υπήρξε ποτέ, ο οποίος είχε το μέγεθος όσο το μέγεθος μιας γάτας. Τόσο μικρή ήταν η ύπη του Ιωκένου. Ο ύπος όμως, ο οποίος έδωσε γέννηση σε όλους τους μεταγενέστερους ύπους, ήταν ο Ιόϊπος. Παλιά τον λέγανε Ιόϊπο μετά τον κάνανε ρακοθήριο, γιατί τον ενώσανε ταξινομικά με, με τους ευρωπαϊκούς ύπους. Σήμερα τους ξαναχώρησαν. Ο Ιόϊπος είναι ένα ξεχωριστό γένος, το οποίο έχει σχέση μόνο με τους αμερικανικούς ύπους. Δηλαδή ήταν ένα ζώο της Αμερικής. Από αυτό ξεκίνησαν όλοι οι μεταγενέστεροι ύποι. Πώς ήταν αυτό το ζώο? Είχε, στο προστινό του άκρο, είχε τέσσερα δάκτυλα και στο πίσω άκρο είχε τρία δάκτυλα, όπως βλέπετε σε αυτές τις εικόνες τα δάκτυλά του είχαν πατούσες. Είχαν ένα πράγμα που λέγεται υπόθεμα. Αν δείτε την πατούσα της γάτας ή του σκύλου, θα δείτε ότι έχει ένα πατουσάκι. Ένα μαλακό πράγμα. Το ίδιο υπήρχε και στον Ιόλυπο. Και θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν ένα ζώο το οποίο έχει οπλές να έχει και ταυτόχρονα αυτό το υπόθεμα. Διότι το υπόθεμα στη γάτα το καταλαβαίνετε. Έχει νύχια, έχει και υπόθεμα. Και όμως είναι δυνατόν να έχει ένα ζώο οπλές και να έχει και υπόθεμα. Και υπάρχει ένα ζώο που ζει σήμερα, το οποίο είναι έτσι και είναι ο τάπυρο. Ο τάπυρο είναι ένα μακρινό συγγενή των αλόγων και ενώ έχει οπλέ, έχει υπόθεμα, όπω δείχνει αυτή η φωτογραφία. Στο τέλο του Ιωκένου, αρχέ του Ιωκένου, το περιβάλλον στην Αμερική άρχισε να αλλάζει, άρχισε να γίνεται πιο ξηρό και τα δάση τη Αμερική άρχισαν να ξεραίνονται και να δίνουν τη θέση τους σε ένα μοσαϊκό περιβαλλόντων από πυκνά δάση, σε ανοιχτά δάση, σε, περιο... σε περιοχές με... με χόρτο και σε αυτό το μοσαϊκό εμφανίστηκαν διαφορετική... διαφορετικά είδη ύπων. Δηλαδή η αποξήρανση των δασών δεν έγινε από μια δασόδη περιοχή ξαφνικά σαν μια γραμμή, να υπάρχει ένα όριο, να υπάρχει μια περιοχή, μια χορτο λιβαδική έκταση. Όχι, έγινε ένας των περιβαλλόντων όπου σε μερικέ περιοχέ, όπω σα δείχνω, υπήρχαν είτε ανοιχτά δάση, είτε μεικτά δάση, είτε χορτολιβαδικέ εκτάσει. Και όπω φαίνεται στην εικόνα, σε κάθε περιοχή λοιπόν εμφανίστηκε ένα διαφορετικό είδο ύπου. Ένα από αυτού του ύπου ήταν ο Μεσόηπο. Ο Μεσόηπο είχε τρία δάκτυλα στο πίσω πόδι, αλλά είχε και τρία δάκτυλα στο προστινό πόδι. Και ο επόμενο ύπο που εμφανίστηκε, αν μπορούμε να το βάλουμε σε μια σειρά, είναι ο μερή ύπο. Υπάρχει όμω μια βασική διαφορά μεταξύ του, και του, ή του μεσοχύπου και του μερή ύπου, ή του μεσόηπου και του μερή Είναι ότι το μεταπόδιό του έγινε πιο μακρύ. Δηλαδή, το μεταταρσικό και μετακραπικό ιστό μάκρυνε πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε στη φωτογραφία που έχει κάποια βέλη, όπου δείχνει πόσο πολύ μάκρυνε. Επίσης το μεσαίο δάκτυλο έγινε πολύ πιο ισχυρό, ενώ τα πλευρικά δάκτυλα άρχισαν να υποχωρούν σχετικά σε μέγεθος. Όλα αυτά οδήγησαν τους ερευνητέ στο συμπέρασμα ότι στο μέσο μειόκαινο, την εποχή δηλαδή που έζησε ο Μερίπος, εμφανίστηκε στα άλογα ένας πολύ βασικός ανατομικός χαρακτήρας, ο αναρτήρας του κινήποδα. Εδώ στην εικόνα αυτή βλέπετε τον αναρτήρα του κοινήποδα στον σημερινό Ήπο. Ο σύνδεσμο αυτό λειτουργεί ω τένοντα. Όταν ο ύπο κινείται, ο τένοντα αυτό τεντώνεται από το φορτίο που εφαρμόζεται στο άκρο, αποθηκεύοντα ενέργεια. Ω ελαστική ενέργεια τάση. Στο δεύτερο μισό του βήματο, το φορτίο του βάρου του σώματο στο άκρο μειώνεται και η ενέργεια αυτή επιστρέφει πίσω στο ζώο, καθώ ο τένοντα ο οποίο τεντώθηκε τώρα μικραίνει σε μέγεθο. Οπότε είναι ένα μηχανισμό αποθήκευση ελαστική ενέργεια κατά την βάδιση. Ίσως να έχετε προσέξει ότι το, το άλογο και ο γάιδαρος δεν έχουν την οπλή τους ακριβώς κάτω από το πόδι. Εγώ που ο παππούς μου ήταν αγρότης και έφεραν το γάιδαρο στο χωριό είχαν ευρυάσει και έλεγα τι ζώο είναι αυτό αντί να έχει το, το, την πατούσα του το πόδι του ακριβώς κάτω από το πόδι του το έχει λίγο πιο μπροστά όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Ο λόγος που το έχει πιο μπροστά σήμερα ξέρω είναι ότι για να έχει αυτούς τους τένοντες. Όπως σας είπα, οι τένοντες αυτοί λειτουργούν σαν ελαττήρια. Όταν το ζώο κατεβαίνει το, κατεβάζει το πόδι του, τα ελαττήρια αυτά, οι τένοντες, αποθηκεύουν ενέργεια, ελαστική ενέργεια. Και όταν το ζώο σηκώνει το πόδι του από το έδαφος, αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται. Έτσι, το τρέξιμο του αλόγου, του πρωτόγωνου ύπου στην προκειμένη περίπτωση, των πρωτόγωνων ύπων και αργότερα το μεταγενέστερο ύπων λοιπόν, βέβαια, είναι ενεργειακά πιο, πιο συμφέρον. Δηλαδή, ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια αν κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν ο πρώτο βασικό και σημαντικότερο μηχανισμό που εμφανίστηκε στην κίνηση του αλόγου. Ένα άλλο πράγμα που εμφανίστηκε εκείνη την περίοδο είναι ότι η περιστροφή τη πρώτη φάλαγγα γύρω από το μεταπόδιο άρχισε να μεγαλώνει. Εδώ βλέπετε στη φωτογραφία μία εικόνα ενός μεταποδίου, το απότερο μέρος ενός μεταποδίου, και βλέπετε ότι η φάλαγγα μπορούσε να περιστραφεί στον μεσό ύπο 150 μοίρες, ενώ σε μεταγενέστερους ύπους, όπως για παράδειγμα στον σημερινό ύπο, στο έκβος, η περιστροφή αυτή είναι 270 μοίρες. Ταυτόχρονα όμως με αυτή τη μεγάλη περιστροφή εμφανίστηκε μία αράχη, η οποία εμπόδιζε το δάχτυλο να κινείται δεξιά και αριστερά με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να κινούνται με τα μπρος πίσω, αλλά δεν μπορούσαν να κινούνται δεξιά και αριστερά, δηλαδή πλευρικά. Και σκεφτείτε το, το να κινείται κανείς μέσα στο δάσος έχει νόημα να κάνει κανείς πλευρικές κινήσεις. Διότι το δάσος έχει κλαδιά, έχει δέντρα, έχει διάφορα εμπόδια, πρέπει να κάνει κανείς ελιγμούς για να τα αποφεύγει. Όταν όμως κινείται στην πεδιάδα, το να κάνεις ελιγμούς δεν είναι και τόσο συμφέρον. Αυτό που θες είναι να φύγεις με ταχύτητα τα μπρος, και όπως σα εξήγησα να τρέχεις με ταχύτητα για πολλή ώρα. Οπότε ο περιορισμός της κίνησης στο οβελιαίο ή παραοβελιαίο επίπεδο βοηθάει το ζώο να κινείται με ταχύτητα προς τα μπρος, αλλά όχι να κάνει ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια του Μιοκένου εμφανίστηκαν στην Αμερική πάρα πολλοί χορτοφάγοι ήπιοι. Κάποιοι από αυτοί ήταν τριδάκτυλοι και συγγενεύουν με τα υπάρια και κάποιοι από αυτούς αργότερα εξελίχθηκαν στους σημερινούς μονοδάκτυλους ύπου. Παλιά πιστεύωναν ότι τα υπάρια είναι οι πρόγονοι των σημερινών ύπων, όμω σήμερα ξέρουμε ότι πρόκειται για έναν παράλληλο κλάδο ο οποίο δεν έχει καμιά άμεση σχέση με του σημερινού ύπου. Κατά τη διάρκεια του τέλου του Μηοοκαίνου, κάποια υπάρια μετανάστευσαν από τη Βόρεια Αμερική προ την Ευρασία. Αυτό συνέβη γιατί τότε σχηματίστηκαν παγετώνε στην Ανταρκτική που οδήγησαν στην πτώση τη στάθμη τη θάλασσα. Με αποτέλεσμα, όπως σας είπα και στην αρχή, η Βόρεια Αμερική να ενωθεί με την Ευρασία μέσω του Βερύγγιο Προθυμού. Έτσι κάποια υπάρια πέρασαν από την Αμερική στην Ευρασία και εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Για πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι αναρωτιόταν τι κάνανε αυτά τα πλευρικά δάχτυλα. Και αναρωτιόταν για το τι κάνουν αυτά τα πλευρικά δάχτυλα, γιατί εντάξει το καταλαβαίνουν. Το μεσαίο δάκτυλο άρχιζε να ενισχύεται για να μπορεί το άλογο να κινείται στο παραβολιαίο επίπεδο και με ταχύτητα και όλα αυτά που σας είπα. Τα πλευρικά δάκτυλα τι κάνανε. Όλοι λέγανε ότι απλά κρέμονταν. Ήταν δηλαδή υπολοιματικά όργανα. Μέχρι που ανακαλύφθηκε στην Αφρική τα περίφημα ίχνη στο Old Dubai, όπου πιστεύουν ότι τα ίχνη αυτά τα άφησαν, όχι άνθρωποι ακριβώ, αυστραλοπίθηκοι. Αν προσέξετε όμω, τα ίχνη που άφησαν οι αυστραλοπίθηκοι διασχίζονται από κάποια ίχνη ενός οπλιφόρου, όπως φαίνεται στην εικόνα κάτω δεξιά. Τα ίχνη αυτού του οπλιφόρου ήταν από ένα υπάριο, ένα αφρικανικό υπάριο, μαζί με το ένα πουλάρι, μια μάνα δηλαδή και ένα πουλάρι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όπως ακριβώς διασχίζαν αυτή την περιοχή, το υπάριο γλίστρισε. Και όπως γλίστρισε, άφησε ένα ίχνος από το γλίστρημα. Και αν προσέξετε εδώ μια μεγένθηση που υπάρχει στο γλίστρημα, βλέπετε ότι έχουν ακουμπήσει τα πλευρικά δάκτυλα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μεσαία οπλή, αλλά και τα πλευρικά δάκτυλα. Άρα τα ζώα αυτά είχαν τα πλευρικά δάκτυλα να κρέμονται, ναι, αλλά οπότε χρειαζόταν, οπότε ας πούμε το έδαφος ήταν μαλακό ή οπότε γλιστρούσαν, βάζανε τα πλευρικά δάκτυλα για να στηριχτούν. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώς οι πολυματικά όργανα, τα χρησιμοποιούσαν. Εδώ έχω μια εικόνα που δείχνει ένα περιβάλλον που πώς φανταζόμαστε μπορεί να είναι το άνομο όκαινο. Και βλέπετε ότι ενώ έχει χορτολιβαδική έκταση, έχει όμως και δάση. Ήταν δηλαδή ένα ανοιχτό δάσος. Όμως ας ξαναγυρίσουμε στην αρχή της εξέλιξης των αλόγων. Mm. Το τέλος του Ιωκένου, αρχές του Ιωκένου. Το ερώτημα είναι, εντάξει, τι βγήκαν να κάνουν τα, τα άλογα στη χορτολιβαδική έκταση. Διότι καλά δεν ήταν μέσα στο δάσος. Τι βγήκαν να κάνουν εκεί πέρα και αναγκάστηκαν να τα, επειδή τα κυνηγούσαν τα, τα, σαρκοφάγα να μεγαλώσουν, να αλλάξουν τα πόδια τους. Όλη αυτή η φασαρία γιατί έγινε. Όλη αυτή η φασαρία έγινε για ένα και μόνο λόγο. Για το χόρτο. Βλέπετε το χόρτο άρχισε να εξαπλώνεται εκείνη την εποχή, δηλαδή από το ολιγόκαινο και μετά, σε όλο τον κόσμο. Και το χόρτο είναι μια πηγή τροφής η οποία συνέχεια μεγαλώνει. Βασικά το ίδιο το χόρτο έχει εξελιχθεί ώστε να το τρώνε. Γιατί μεγαλώνει από τη ρίζα. Όμως το χόρτο είναι πάρα πολύ σκληρό. Συγκεκριμένα έχει μέσα στα φύλλα του κάποιε κατασκευέ από πυρίτιο που ονομάζονται φυτόλιθι. Και αυτές προκαλούν φθορά των οδόντων. Επίσης τρώγοντας κανείς χόρτο τρώει και άμμο από το έδαφος. Έτσι αυτή η εξέλιξη των αλόγων έγινε μόνο και μόνο γιατί υπήρχε διαθέσιμη τροφή εκεί πέρα. Για τον ίδιο λόγο βασικά που οι άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά και πάνε στις πόλεις, γιατί εκεί πέρα υπάρχει δουλειά. Το ίδιο κάναν και τα άλογα. Φύγανε από το δάσο, πήγαν στι χορτολιμπαδικέ εκτάσει, γιατί εκεί πέρα υπήρχε φαγητό. Είπαμε πώ λύσανε το πρόβλημα τη εξέλιξη ε, του, του μηχανισμού κίνηση. Το ερώτημα είναι πώ λύσανε το πρόβλημα με το χόρτο, με τα δόντια δηλαδή. Γιατί, όπω σα εξήγησα, τα χόρτα προκαλούν φθορά στα δόντια. Εδώ βλέπετε έναν αρχαίο ύπο και βλέπετε ότι τα δόντια του έχουν πάρα πολύ χαμηλή μήλη το ύψο του δοντιού δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντό είναι βραχιοδοντικά δόντια εδώ στην εικόνα βλέπετε τέσσερα διαφορετικά δόντια απολυθωμένων ύπων το δόντι αριστερά, το πρώτο δόντι αριστερά ανήκει σε κάποιο μεσό τα επόμενα τρία δόντια προς τα δεξιά ανήκουν σε τρία διαφορετικά είδη υπαρίων όπου αυτό που είναι στα πιο δεξιά είναι το νεότερο ενώ το, τα μεσαία είναι αρχαιότερα. Βλέπετε ότι τα δόντια αυτά έχουν σταδιακά μεγαλύτερο ύψος μήλης. Τα δόντια τους δηλαδή είναι πιο υψοδοντικά σε σχέση με τα δόντια του αρχαίγωνου υπαρίου και ειδικότερα με, τα δόντια, με το δόντι του μεσόηπου. Καθώς το ύψος της μήλης γίνεται πιο υψηλό, αυτό φθήρεται πιο αργά και με αυτόν τον τρόπο το ζώο ζει περισσότερο. Δηλαδή μπορεί να μασάγει περισσότερο χρόνο. Εδώ βλέπετε μια εικόνα το πώς είναι αυτά τα δόντια, τα μεγάλα δόντια μέσα στο σαγόνι του αλόγου. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το τεράστιο πρόσωπο που έχει το, το, το άλογο υπάρχει μόνο και μόνο για να έχει αυτή τη συστοιχεία δοντιών. Ίσως να έχετε ακούσει το ρητό ότι κοιτάζουν το, το άλογο στα δόντια, το γάιδαρο στα δόντια, τον κοίταζε στα δόντια. Ο λόγο είναι ο εξή. Όταν κάποιος αγόραζε ένα γάιδαρο ή ένα άλογο, κοίταζε τα δόντια του για να δει πόσο γέρος, πόσο πια είναι η ηλικία του ζώου. Βλέπετε, όσο ζει το ζώο, φθύρει τα δόντια του. Και τα δόντια, δόντια αυτά φυτρώνουν, φυτρώνουν, φυτρώνουν. Κάποια στιγμή όμω εξαντλούνται τελείω και το ζώο πεθαίνει, γιατί δεν μπορεί να φάει άλλο. Κοιτάζοντα λοιπόν τον γάιδαρο στο στόμα, στα δόντια, έβλεπε πόσο μεγάλο σε ηλικία ήταν το... ο γάιδαρο που το πουλούσαν ή το άλογο. Αυτή εδώ η εικόνα που σας δείχνω είναι ένα διόραμα από μια έκθεση που είχε γίνει για τους ύπους της Αμερικής. Ο λόγος που σας τη δείχνω είναι ο εξή. Βλέπετε ότι υπάρχουν ύπη σαν και αυτούς που ξέρουμε σήμερα και δίπλα υπάρχει ένας πάρα πολύ κοντός ύπος, λέγεται ένα νόηπος, και παραδίπλα υπάρχει ένας ύπος με μακρύ λαιμό. Η ιδέα είναι, της έκθεσης ήταν να δείξει ότι στην Αμερική, κατά τη διάρκεια του νεογενούς, υπήρχαν πάρα μα πάρα πολλοί ύπη. Όπως σήμερα στην Αφρική υπάρχουν ένα σωρό είδη βοηδών, έτσι και στην Αμερική υπήρχαν ένα σωρό διαφορετικά είδη και μορφότυποι ύπων. Βλέπετε, η Αφρική είναι η Ήπειρος όπου κυριαρχούν τα βοηδή. Η Αμερική ήταν η, η ήπειρο όπου κυρια... η Βόρεια Αμερική ήταν η όπου κυριαρχούσαν οι Ήπει. Αν πάει κανεί στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσική Ιστορία, μπορεί να δει την εξέλιξη του ύπου πάρα πολύ καλά και μπορεί να δει κάποια από τα εκπληκτικότερα απολυθώματα ύπων που υπάρχουν. Και εδώ ουσιαστικά δείχνω αυτό που έτσι έδειξα πριν με τη βοήθεια ενό διοράματο, ότι υπήρξαν στην Αμερική πάρα πολλά διαφορετικά είδη ύπων και μάλιστα πολλά από αυτά ζούσαν ταυτόχρονα το ένα δίπλα στο άλλο. Όμω στο τέλο του Πλειστοκένου, στην Αμερική έγινε μια μαζική εξαφάνιση σχεδόν όλα τα ζώα, τα μεγαλόσωμα ζώα, εξαφανίστηκαν. Και μαζί με αυτά εξαφανίστηκαν και οι ήπιοι. Οπότε όταν πήγαν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική, δεν υπήρχαν άλογα. Δεν υπήρχαν άλογα καθόλου. Δηλαδή η Αμερική, η οποία ήταν ο τόπο που γεννήθηκαν τα άλογα, έφτασε να μην έχει καθόλου άλογα. Με θα μου πείτε, έχετε δει ταινίε με Ινδιάνου πάνω σε άλογα που τα κυνηγάγανε και οι άγανε του Ευρωπαίου και όλα αυτά, τα άλογα αυτά προέρχονται από άλογα που έφεραν οι Ευρωπαίοι πίσω στην Αμερική. Τα πιάναν τα άλογα, δεν ήταν τα μάτια του, τα βάζανε σε ειδικά διαμορφωμένα μπάρια στα πλοία και τα πηγαίναν στην Αμερική. Κάποια από αυτά τα άλογα τραπέτευσαν για να τα πάρουν οι Ινδιάνοι και να αναπτύξουν μια κουλτούρα γύρω από τα άλογα. Και αν με ρωτήσετε γιατί όλη αυτή η φασαρία να φέρουν τα άλογα από την Ευρώπη στην Αμερική, γιατί παίρναν σε πολύ μεγάλο κόπο να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ο λόγος είναι ότι τα άλογα χρησιμοποιούνταν στον πόλεμο. Βασικά μέχρι και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όποιος είχε υπηκό κέρδιζε και τον πόλεμο. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από τον πόλεμο της Κρυμαίας και κάποιες φωτογραφίες από τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά ουσιαστικά από τον πρώτο και ειδικά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα άλογα έπαψαν να έχουν στρατηγική σημασία και αντικαταστάθηκαν από μηχανοκίνητα, μηχανοκίνητα μέσα. Αυτά είχα να σας πω για την εξέλιξη του αλόγου.